τον θεωρώ τον Νταλάρα το φωτόβεντρο του ελληνικού τραγουδιού. Γι' αυτό και έχετε και τεράστια ευθύνη. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που κρατάει την παράδοση, όπως το φωτόβεντρο στην αυλή μας, και εκπέμπει στις νέες γενιές. Από αυτό το σημείο πηγάζει και η τεράστια ευθύνη του για το μέλλον. Ένα είναι αυτό που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όταν τον πρωτογνώρισα, ίσως τη δεύτερη χρονιά που γύρισε το τραγούδι, ήταν ένα καλογεράκι. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ασχολιόταν με τίποτε άλλο παρά μόνο με αυτό. Ήταν ο πιο ανήσυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει γύρω από τη δουλειά του. Με πήγαινε στην οδό Κόρακα, όπου ήταν το σπίτι του Γιάννη Ρίτσου, χρόνια ντάλα χούντα, δικτατορίας, και μου έλεγε: σε παρακαλώ πάρα πολύ, γνώρισέ μου αυτόν τον άνθρωπο. Μου ζήταγε για να του πηγαίνω τα ποίηματα του Ρίτσου. Το ίδιο έκανε τη Χαρούλα. Μου ζήταγε για να του διαβάζω πράγματα που είχαν σχέση με θέματα των Ναζί Χικμέτ. Ήταν φιλομαθέστατος. Δεν υπάρχει άλλος τραγουδιστής στο ελληνικό τραγούδι που να δούλεψε όσο ο Νταλάρας. Και θεωρώ ότι από εκεί πηγάζουν και οι πολύ μεγάλες ευθύνες που έχει για το μέλλον και του τραγουδιού και των νέων αυτών τραγουδοποιών που σε ένα μεγάλο βαθμό του διαμόρφωσε. Επίσης θέλω να πω ότι είναι ο μόνος τραγουδιστής από αυτούς που κατά τη γνώμη μου είναι εν ζωή πια που οξυδόθηκε περισσότερο από όλους μέσα στο που ονομάζουμε καημό της Ρωμιοσύνης. Είναι ποιητής. Είχε κοινωνικά ενδιαφέροντα ο Νταλάρας, τεράστια. Είχε πολιτικές ανησυχίες, τις οποίες εκδήλωσε μεγάλες. Αυτό του ανεβάζει και το μέτρο των ευθυνών του. Νομίζω λοιπόν ότι πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες σε διευθύνες του απέναντι σε αυτό που υπάρχει σήμερα σαν ελληνικό τραγούδι, εξακολουθούν να περαμένουν πολύ μεγάλες και τις ξέρει και πάρα πολύ καλά και ο ίδιος.